μόνο ιστορική συμβολική σημασία για την Ευρώπη, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς το μέλλον της Ευρώπης χωρίς την συμβολή της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, το ζωτικό της ρόλο για τη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, μια περιοχή με δύσκολη ιστορία που χρειάζεται σαφή επιβεβαίωση για την προοπτική της ευρωπαϊκής της προσχώρησης, προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη των τραγωδιών που έζησε η περιοχή τη δεκαετία του 90. Θέλω και πάλι να αποτίσω φοροτιμής στο θάρρος του Πρωθυπουργού Τσίπρα και των συνεργατών του που με πνεύμα συνεργασίας και φιλίας κατάφεραν να βρουν συμβιβαστική λύση για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που έδωσε προοπτική μαζί με τον κύριο Ζάεφ στην χώρα αυτή. Έδωσαν παράδειγμα για όλη την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, το μέλλον της οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης και τα δύσκολα διδάγματα που μαζί αντλήσαμε από την κρίση την τελευταία δεκαετία, την κρίση που έπληξε τόσο σφοδρά την Ελλάδα. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις και η Επιτροπή θεωρούσε ότι η Ελλάδα έχει πάντοτε την δίκαιη θέση της στην Ευρωζώνη. Θέλω λοιπόν να αποτύσω φοροτιμής της άνευ προηγουμένου θυσίας που έκανε ο ελληνικός λαός για να παραμείνει η Ελλάδα πραγματικά στη δίκαιη θέση που της αξίζει στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλοκαίρι αυτό η Ελλάδα πέρασε σε μια νέα σελίδα. Πέρασε στην ολοκλήρωση, την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγραμματός της με την επίτευξη των δημοσιονομικών της στόχων. Θα αυξηθεί το αριθμό κατά 2% έτος και του χρόνου. Η ανεργία έχει μειωθεί δραστικά, παρόλο που είναι ακόμη σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν δημιουργηθεί 100.000 θέσεις εργασίας από την αρχή του προγράμματος σταθερότητας. Η συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαίων εταίρων επιτρέπει να προβλεφτούν επενδύσεις, κάτι που θα συνδυάσει την αλληλεγγύη με την υπευθυνότητα. Η αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει οι Ευρωπαίοι εταίροι ήταν άνευ προηγουμένου και ως προς την οικονομική υποστήριξη και την σταθερότητα. Οι Έλληνες επίσης ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Οι προσπάθειές τους και οι θυσίες τους ήταν ακριβώς αυτό που επέτρεψε να υπάρξει οικονομική επανάκαμψη. Σε αυτά τα θεμέλια μπορεί η Ελλάδα να χτίσει επιτέλους το μέλος της. Υπάρχουν ακόμη βέβαια οικονομικές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει τώρα η Ελλάδα είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη για την οικονομία της. Με υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Έτσι θα υπάρξει διαρκής οικονομική ανάπτυξη και καλές συνθήκες διαβίωσης για τον ελληνικό λαό. Δεν αποκλείω βεβαίως η ελληνική οικονομία να μας ευνηδιάσει και ευχάριστα με την αποφασιστικότητα και την τόλμη που έχει δείξει ως τώρα ο ελληνικός λαός. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν. Η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να δείχνει εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους εταίρους της και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα προχωρήσουμε με αλληλεγγύη ακριβώς και υποστηρικτικά. Αντλούμε λοιπόν τα διδάγματα από την κρίση και πρέπει να φροντίσουμε το κοινό μας νόμισμα να γίνει πιο ανθεκτικό στις κρίσεις. Για να μπορέσουμε να οπλιστούμε με τα κατάλληλα εργαλεία για το μέλλον και να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές δυσκολίες, πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική και νομισματική ένωση. Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι αυτή είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες για το φθινόπωρο. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και θέλουμε να περάσουμε δραστικά προς μια αγορά, μια ένωση των κεφαλαιαγορών. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας. Η Ευρωζώνη έχει βγει από την κρίση ενωμένη και ισχυρότερη. Πρέπει να επιλέξουμε κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Συνάδελφοι, κοιτάζοντας το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να φροντίσουμε τις κοινές λύσεις, να τις βρούμε στις κοινές μας δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεργαζόμαστε για τα ζητήματα που μας αφορούν όλους. Το να διαχειριστούμε τη μετανάστευση είναι ακόμη μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση. Δεν είναι ευθύνη ενός μόνο κράτους μέλους. Γι' αυτό λοιπόν βρεθήκαμε στο πλευρό της Ελλάδας όταν μας χρειάστηκε. Η κοινή δήλωση Ελλάδας Τουρκίας και η μείωση της εισρωής προσφύγων από την Ανατολική Μεσόγειο ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου. Με τα 97% με τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, 1,6 δις ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων προς την Ελλάδα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή που θα κάνουν πιο ασφαλή τα σύνορά μας. Τώρα
έχουμε πάνω από 160.000 Ευρωπαίους υπαλλήλους όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 662 στην Ελλάδα, για την προστασία των συνόρων με την Τουρκία, την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δώσει αποτελέσματα. Όμως μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και περισσότερα. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη μαζί να συμφωνήσουν σε κοινές λύσεις για όλες τις διαστάσεις της μετανάστευσης, προκειμένου να επιδείξουν την υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη τους. Θα πρέπει να δώσουμε σαφείς αποδείξεις προς τους Ευρωπαίους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί τις αξίες της και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα πιο σημαντικά ζητήματα. Θα πρέπει να θυμίσω εδώ κάτι που δίδασκε ο Αριστοτέλης, ότι η αρετή είναι η μέση λύση, η μέση οδός μεταξύ δύο ακραίων καταστάσεων. Έτσι πρέπει να λειτουργεί και η κοινωνία. Και έτσι πρέπει να βρίσκονται και κοινωνικές λύσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας βλέπουμε ότι όταν χάνουμε και ξεχνάμε τα διδάγματα του ανθρωπισμού, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Δεν πρέπει λοιπόν να παραβλέπουμε αυτά που έχουμε μάθει όλοι μαζί, τις κοινές μας αξίες που μας επιτρέπουν να συνεπάρχουμε σε μια κοινωνία σε όλη την Ευρώπη και τη συμπόνια καθώς και την αλληλεγγύη που μπορούμε να εκφράζουμε μεταξύ μας. Σε αυτό έχει χτιστεί η ένωσή μας και επίσης σε αυτό πρέπει να βασιστεί και το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Thank you.